Κατ' εκείνον δε τον καιρόν επεχείρησε η ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσαπο της Εκκλησίας. Εφόνευσε δε μαχ... διαμαχέρα Ιάκωβον τον αδελφόν του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόνης του Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον ήσαν δε ε ημέρα των Αζίμων τον οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν παραδώσας αυτόν εις τέσσαρας τετράδας στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφιλάτε το εν τη φυλακή, Εγίνεται δε υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, την νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος με δύο αλύσει και φύλακες έμπροσταν της στήρα εφύλατων το δεσμοτήριον. <coughs> και ιδού άγγελος Κυρίου ήλθε εξέφνης και φως έλαμψεν το οικίματι. Κτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου εξύπνησεν αυτόν λέγον σηκώθητη ταχεώς και έπεσον αλήσεις αυτού εκ των χειρών και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώστητη και υπόδισον τα σανδάλια σου και έκαμε ούτω <coughs> και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη και εξελθών η κολούθη αυτών και δεν ήξερε ότι το γενόμενον δια το αγγέλου ή το αληθινόν αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα αφού δε πέρασαν πρώτην και δεύτερην φρουράν, ήλθον εις την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην. Ήτης εφε αυτής η νύχθη εις αυτούς και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύ ο άγγελος αναχώρησαν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν, είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσε εκ της του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την <coughs> οικίαν Μαρία της Μητρός Ιωάννου του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν εκεί, όπου ήσαν ικανοί, συνηθρισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπενα ονομαζομένη Ρώδιν για να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου, από τις χαράς δεν ήνυξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ήστατε έμπροσθεν της πύλης. Η δε προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διησχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ δε έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν και σύστασης αυτούς την χείρα δια διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν για εκ της φυλακής <coughs> και είπεν απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθόν υπήγεν εις άλλων τόπων αφού δε εξημέρωσεν ή ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε αφού εζήτησε αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνα τους φύλακας, προσέταξε να θανατοθώσει. Και κατά από τη Ιουδαίας, εις την Κεσάρια διέτριβεν εκεί. Αμήν, αδελφή. το έργο του Θεού ήταν στην αρχή, αδελφοί. Και προχωρούσε πάρα πολύ. Και το έργο του Θεού, αδελφοί, όταν υπακούμε στο θέλημα του Θεού, προσευχόμαστε, γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο και αυξανόμαστε, όπως είπαμε, στην, στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αυξανόμαστε σε πίστη, κηρύττουμε με θάρρος και με παρησία το Ευαγγέλιο, το έργο πάει καλά. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Βλέπουμε αδελφοί πόσο καλά πάει το έργο του Θεού και πόσο ο Κύριος χρησιμοποιεί τους, τους μαθητές του και μάλιστα τον Πέτρο πάρα πολύ από την αρχή αδελφοί βλέπουμε από την αρχή των πράξεων των Αποστόλων και από το δεύτερο κεφάλαιο όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον στους ανθρώπους έλαβαν οι μαθητές Πνεύμα Άγιον στο Ανόγιον βλέπουμε πως χρησιμοποιεί ο Κύριος τον Πέτρο έναν μαθητή πιστό, δυνατό, και με τα λάθη του, όπως βλέπουμε που έκανε, γιατί αδελφοί είμαστε άνθρωποι, όπως και αυτός ήταν άνθρωπος. Θυμόμαστε που αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές. Θυμόμαστε που τον κοίταξε ο Κύριος με ένα βλέμμα αγάπης την ώρα της άρνησης. Θυμόμαστε ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ ο Πέτρος, έκλαψε πικρά, έφυγε, απομακρύνθηκε από τους μαθητές, ήταν σε πτώση για το λάθος του και ερχόμαστε κι εμείς πολλές φορές. Ίσως ερχόμαστε κι εμείς, αδελφοί, διότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Κάνουμε λάθη, κάνουμε λάθος, και νομίζουμε ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ τον Κύριο, ο Κύριος δεν μας θέλει, δεν αξίζουμε να είμαστε παιδιά Του, δεν αξίζουμε να είμαστε στην Εκκλησία και απομακρυνόμαστε. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Για καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομακρύνομαι από την οικογένειά μου από την πνευματική μου οικογένεια, από τον Κύριό μου και Θεό μου, τον Ιησού Χριστό, σε καμία περίπτωση. Εκτός αν αποφασίσω να βγω στο σκοτάδι, αποφασίσω με ελκύσει η αμαρτία και αποφασίσω να βγω στο θάνατο. Το λέω έτσι αδελφοί. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αγαπούσε τον Πέτρο. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά ο Πέτρος νόμιζε ότι δεν τον αγαπάει άλλο, γιατί αμάρτησε. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τον κάλεσε και αυτόν. Πέστε και του Πέτρου να έρθει. Είπε ο Κύριος και εμένα. Ναι, με θέλει. Μ' αγαπάει ο Χριστός. Ναι, σε αγαπάει Πέτρο. Μας είπε να σου πούμε να έρθεις και εσύ. Έλα στην εκκλησία. Και χαίρομαι, αδελφοί, όταν βλέπω αδέλφια με πολλά προβλήματα. Να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, αλλά είναι εδώ. Πάντα είναι εδώ. Και τα ξεπερνάνε μαζί με τον Κύριο τα προβλήματα. Ξέρετε πόσο εύκολα ξεπερνούνται τα προβλήματα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σίγουρα το ξέρετε. Ενώ όταν είμαστε μόνοι μας, δεν ξεπερνούνται τα προβλήματα, αδελφοί. Έρχεται τρέλα, ε. Τρελνόμαστε. Όπως το ξανά είπαμε, ερχόμαστε σε αδιέξοδα. Τι θα κάνω, πού θα πάω. Και όλα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Πού θα πας. Ποιος είναι καταφύγιό σου. Ποιος είναι ο λυτρωτής σου. Ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει και θέλει να σε βοηθήσει και μπορεί να σε βοηθήσει. Ποιος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. ...κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει... ...ο αδελφός δεν μπορεί... ...και ο αδελφός μπορεί αλλά... ...μέχρι ένα σημείο μπορεί ο αδελφός να σε βοηθήσει... ...δεν δε, δε γίνεται να τα, να τα κάνει όλα... ...και να τα αναλάβει όλα ο αδελφός... <coughs> ...λίγο... ...ο Θεός μπορεί να βάλει στην καρδιά ενός αδελφού... ...να σε βοηθήσει μέχρι εκεί... ...άντε και να σε ξαναβοηθήσει μέχρι εκεί... ...αλλά θα πρέπει αδελφοί να εμπιστευτούμε το Κύριο. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθούμε σε πίστη. Η πίστη είναι μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης και εγκράτεια. Όλα αυτά είναι ένας καρπός. Το λέμε πολλές φορές σαν το πορτοκάλι ε, που έχει μέσα εννιά κομμάτια αλλά είναι ένας καρπός και όταν αυξανόμαστε έχουμε ολόκληρο το πορτοκάλι, έχουμε ολόκληρο τον καρπό άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξηθώ σε πίστη γεμίζοντας με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα μου αυξάνει τον καρπό του τον καρπό του Πνεύματος το Άγιο θα πάω στην προσευχή με λίγα λόγια θα πάω στην προσευχή όπως είπαμε και πριν είναι δύσκολο να πιάσεις τη σάρκα να την πας στην προσευχή είναι αγώνας να ανεβεί σε πάνω στο βουνό. Είναι ανηφόρα. Έχει μονοπάτια στενά. Έχει δρόμο πολύ ανηφορικό μερικές φορές. Δεν θα τα παρατήσουμε όμως αδελφοί, αλλά θα ανεβαίνουμε και εμείς στο όρος της προσευχής. Στο σπίτι, μου έλεγε ένας αδελφός ότι με παίρνει ύπνος λέει. Γονατίζομαι παίρνει ύπνο. Κανονικά. Κοιμάμαι. Στα γόνατα. Είμαι πολύ κουρασμένο. Βλέπει ο Κύριος την προσπάθειά σου, άδελφε. Δεν το θέλει. Δεν πα για ύπνο. Πα για προσευχή. Αλλά από την κούραση σε παίρνει ο ύπνο. Ε. Ξυπνά μετά. Συνέχισε μετά. Είναι αγώνα, αδελφή. Το να φτάσω ψηλά είναι αγώνα. Το να φτάσω στην κορυφή του όρους της προσευχής είναι αγώνας αλλά εκεί θα πληρωθώ με πνεύμα Άγιο αδελφοί. Το πνεύμα το Άγιο θα με ξεκουράσει. Προτιμάς να κουραστείς για να έρθεις στην παρουσία του Θεού, να έχεις κοινωνία με τον Πατέρα Θεό, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δια πνεύματος Αγίου και να σε ξεκουράσουν μετά ή προτιμάς να μην ασχοληθείς καθόλου με τα πνευματικά και σιγά σιγά να απομακρύνεσαι, να απομακρύνεσαι αφού ο εχθρός της ψυχής μεθοδικά σε απομακρύνει και ο σκοπός του εχθρού είναι να σου πάρει την προσευχή σιγά σιγά να σου την πάρει εντελώς, να σου πάρει και τον εκκλησιασμό σιγά σιγά εντελώς και να σε βγάλει έξω εκεί που μπορεί να σου κάνει ό,τι θέλει. Εκεί που είναι το μέρος δικό του. Ε. Εδώ δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα αδελφοί. Ο εχθρός της ψυχής εδώ μέσα δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα εδώ είναι μόνο καλό. Στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, με την αδελφότητα γίνεται μόνο καλό στη ζωή μας. Κάθε δόση αγαθή και πάντο όρημα τέλειων, άνωθεν είναι καταβαίνον από, από, τον Πατέρα των Φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση σου σκιά μεταβολής. Εδώ έρχεται μόνο καλό, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ θα κοιτάξω τι με συμφέρει. Ε. Καμιά φορά κάνουμε τους υπολογισμούς μας, τους οικονομικούς. Οι άνθρωποι οι έξυπνοι που είμαστε. Ε. Τι θα πάρω αυτό, τι θα πουλήσω εκείνο. Θα κοιτάξω τα, τα, τα λεφτά μου εκείνα να, να μην χάσω και κάνουμε υπολογισμούς. Καλύτερα να μην δίνουμε πάρα πολύ σημασία σε αυτά, αλλά να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς στα πνευματικά. Άδελοι. Πού θα κερδίσω... Και δεν θα χάσω στην εκκλησία. Εδώ. Αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Ο Πέτρος ήταν ένας, αφιερωμένο, ένα, ένας αφιερωμένος μαθητής. Με τα λάθη του βεβαίως. Και αυτό το επιτρέπει ο Θεός για να δούμε ότι δεν υπάρχει τελειότητα. Δεν είμαστε τέλεια. Μη στεναχωριέσαι αν πέφτεις και αν πέφτω. Ο, ο Χριστός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Ξέρετε πόσο χρησιμοποίησε τον Απόστολο Πέτρο, ο Κύριος μας. Θυμάστε μετά την έλευση του Πνεύματος του Αγίου, την Πεντηκοστή ημέρα. Ποιος βγήκε και μίλησε αυτή την ομιλία. Σταθείς δε ο Πέτρος λέει μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς, άντρες Ιουδαίοι. Σηκώθηκε πάνω έτσι και κήρυξε σε, σε χιλιάδες ψυχές. Πέτρο, πού το βρήκες αυτό το θάρρος. ποιο σου έδωσε αυτή τη δύναμη, Πέτρο. Τι θα πω. Μια πολύ ωραία ερώτηση είχαμε την Κυριακή στη Νεολαία έχει λίγο καιρό που επέστρεψα στο Χριστό, λέει. Και οι συνάδελφοί μου είδαν την αλλαγή μου. Και με ρωτάνε, τι να πω. Ε, πολύ ωραία ερώτηση. Και ασχοληθήκαμε, αδελφοί, πολύ ώρα με, αυτοί, με αυτό το ερώτημα, που ήταν πολύ ωραίο. Ε. Ακούστηκαν εδάφια, πολύ ωραία. Τι θα πεις, αδελφέ. Την ομολογία θα πεις. Θα πεις ότι δεν ξέρω πολλά, σαν τον τυφλό εκγενεθείς, ποιος σε έσωσε, ποιος σου θεράπευσε τα μάτια, δεν ξέρω. Κάποιος λέει που το λέγανε οι Ιησού, αφού δεν τον είδε, μόνο τη φωνή του άκουσε αδελφοί. Άκουσε ότι έφτισε χαμέ κάτω δηλαδή στο χώμα έφτισε, έκανε πυλό έκανε με το χώμα και το σάλιο ο Κύριος μας πυλό και το έβαλε εδώ στα μάτια του. Και του λέει τώρα πήγαινε να πληθεί στη κολυβήθρα του Σιλοάμλη και πήγε υπάκουσε πλήθηκε και, και είδε αδελφοί αλλά ποιος ήταν δεν το γνώριζε. Αδελφοί, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό το θαύμα. Ποιος. Μόνο αυτός που μας έπλασε από χώμα μπορεί να το κάνει αυτό αδελφοί. Εγγενεθείς τυφλός δεν είχε μάτια. Καθόλου μάτια δεν είχε αδελφοί. Πιστεύω εγώ ότι ήταν δέρμα εδώ μπροστά. Ε. Δεν υπήρχε καθόλου μάτι μέσα δεν ξέρω και πως τα λένε επιστημονικά να σας το πω αλλά πιστεύω καταλαβαίνουμε όλοι δεν είχε μάτι μέσα και ο Κύριος από το χώμα του έφτιαξε μάτια από το χώμα είμαστε και εμείς φτιαγμένοι πλασμένοι από τα χέρια του Κυρίου μόνο αυτός μπορεί να το κάνει αυτό αδελφοί και εγώ κάθομαι και στεναχωριέμαι το πρόβλημά μου κάθομαι εκεί βάζω το κεφάλι κάτω και ο, ο, ο...". αδελφέ αυτός που πιστεύεις δίνει ζωή στο χώμα. Μπορεί να πλάσει με τα χέρια του από χώμα, όπως είμαστε κι εμείς. Μπορεί να σε θεραπεύσει. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Το λέμε εύκολα, μπορεί να κάνει τα πάντα, ωραία. Για σκέψου το, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το κάνει αδελ. ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει. Εδώ παίρνει τον μαθητή του, τον βάζει μπροστά ανάμεσα στους 11 και βγάζει έναν λόγο και τους λέει ότι αυτό που βλέπετε τώρα δεν είναι ότι είμαστε μεθυσμένοι, έτσι λέγανε, και μιλάμε ο καθένας ξένες γλώσσες, αλλά είναι η προφητεία του Ιωήλ, λέει. Και τους είπε αδελφοί την προφητεία γεμάτος με το πνεύμα το Άγιον, και εντάσσες χάτες ημέρες μέρες λέγει ο Θεός θέλω εκχέει από το πνεύμα τόσο με επιπάσαν σάρκαν κτλ και, και, και θέλω να προφητεύσει οι Ιησάς και οι θυγατέρες σας τους λέει την προφητεία ακούγαν όλοι από κάτω αυτοί που ξέραν τον λόγο το θυμηθήκανε τον λόγο αυτόν που έτσι λέει ο προφήτης. Και αυτά που βλέπουμε τώρα είναι όντως προφητευμένα. Και πιστέψανε. Τρεις χιλιάδες ψυχές πιστέψανε. Του βαπτίσανε στο όνομα του Ιησού, του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύμα, στο όνομα του 3.000 τρεις εκείνη την ημέρα. Η εκκλησία με ένα κήρυγμα μικρό αυξήθηκε σε μία μέρα τόσο πολύ, αδελφοί. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ τον μαθητή αυτό ο Κύριος και είπε το περίφημο εδάφιο εκεί και ώστις και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί τα μεγαλύτερα εδάφια της Γραφής αδελφοί από τα μεγαλύτερα εδάφια της Γραφής πας οποιοδήποτε δηλαδή οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί τι θα πει αυτό Κύριε σώσε με Έλα και στη δικιά μου τη ζωή. Αδελφοί δεν το έχουμε εμπειρία αυτό. Όταν σου μιλήσαν για τον Ιησού Χριστό δεν πήγε στην προσευχή και είπες Κύριε Ιησού Χριστέ έλα και σε μένα εγώ το είπα. Επικαλέστηκα το όνομα του Κυρίου και σώθηκα. Εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος στη ζωή μου στη ζωή σου. Και θα εκπληρωθεί σε όποιον επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου αδελφοί. Προχωράει η Εκκλησία, κάνει ένα μεγάλο θαύμα ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη όταν πηγαίνανε να προσευχηθούν την ώρα την ενάτην λέει θυμάστε σε αυτόν ο οποίος ζητιάνευε στην ωραία πύλη περίμενε αυτός να του δώσουν κάτι αργύριο και χρυσίον λέει δεν έχουμε αλλά αυτό που έχουμε αυτό σου δίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζορέου σήκω πάνω και περπάτα το πιάνει αδελφοί θαύματα και σηκώθηκε αδελφοί και περπάτησε λέει και πιάσα αυτόν από τις δεξιάς χειρός εσήκωσε και παρευθείς εστερώθησαν οι και τα σφυρά των ποδών αυτού διαβάζω τώρα αδελφοί από το τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων θαύματα μεγάλα Μπορεί να κάνει και με εμά θαύματα μεγάλα. Βεβαίως μπορεί ο Κύριος, αδελφοί. Τον χρησιμοποιεί ο Κύριος, τον Πέτρο. Και πάλι τους μιλάει ο Πέτρος, τότε ο Πέτρος πληστής πνεύματος Αγίου προς αυτούς άρχοντες του λαού και πρεσβύτερη του Ισραήλ και μιλάει και μιλάει βγαίνει μπροστά με πίστη και ένα άλλο εδάφιο που είπε αδελφοί στο τέταρτο κεφάλαιο το εδάφιο 12 των πράξεων των Αποστόλων σελίδα 963 πολύ μεγάλο εδάφιο και δεν υπάρχει διουδενός άλλο ισοτηρία διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Ξέρετε τι θα πει αυτό η σωτηρία θα πει ότι έρχεται μόνο με τον Ιησού Χριστό, με κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει άλλο όνομα από τον ουρανό δοσμένο, λέει, ανάμεσα στους ανθρώπους για να σωθούν. Μόνο ένα, Ιησούς Χριστός. Τι ωραίο όνομα, ε. Ιησούς Χριστός, σωτήρας μας, αδελφοί. Σε άλλη περίπτωση, λέει, πηγαίναν οι άνθρωποι να τους επισκιάσει λέει η σκιά του Πέτρου και θεραπευόντουσαν αδελφοί τα κρεβάτια κάτω ανάπηροι κουτσί χολί τυφλή ε, τυφλοί όλοι εκεί περνούσε ο Πέτρος και μόνο η σκιά του Πέτρου που περνούσε από πάνω τους, θεραπευόντουσαν αδελφοί. Τέτοια χάρη, ε. Τέτοια χάρη του είχε δώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Τι να πούμε αδελφοί για, για τα θαύματα, για τον Εννέα που ήταν και αυτός παραλυτικός. Τι του είπε, Εννέα σε ιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Πάντα ύψωνε το όνομα του Κύριου ε, και αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σήκω και στρώσω το κρεβάτι σου λέει. Και αυτή σηκώθηκε, το έστρωσε. Και μου αρέσει αδελφή η Ανάσταση της Ταβιθά. Έκανε Ανάσταση ο Πέτρος αδελφοί. Μια μαθήτρια. Δορκάδα είναι, Άμα το διερμηνεύσεις, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ήταν, ήταν πολύ καλοί χριστιανοί. Και διαβάζω τώρα, βλέπουμε αδελφοί, από το 9 κεφάλαιο της, της πράξης των Αποστόλων και 36 εδάφιο είναι αυτό το θαύμα. «Πλήρης αγαθών έργων και, ελε, και ελεημοσυνών» έκανε αυτή η κοπέλα, ε, η Ταβιθά. Και αρρώστησε. Αρρώστησε βαριά και πέθανε. Την ετοίμασαν όπως κάναν τότε και τώρα διλούσαν, την καθαρίσανε λέει και την έθεσαν επάνω στο το ανώγειον. Η Λίδα ήταν λέει πλησίον της Ιώπης, ήταν δυο πόλεις που ήταν κοντά και ακούσανε ότι ο Πέτρος είναι στην Ιώπη. Και στείλανε εκεί άτομα, σε παρακαλούμε, πες τον Πέτρο να έρθει, να προσευχηθεί, Φωνάξτε τα παιδιά του Θεού να προσευχηθούνε. Φωνάξτε τους εργάτες με πίστη να, προσευχηθούν προσευχηθούνε και για τις ασθένειες. Βλέπουμε εδώ τον Πέτρο να σηκώνεται και να πηγαίνει αμέσως στο έργο του Θεού, εκεί που τον καλεί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Σηκωθείς ο Πέτρος υπήγε με ταυτόν, τον οποίον ελθόντα ανεβίβασαν εις το ανώγειον πήγαν όλες οι χείρες εκεί κλαίγοντας αδελφέ Πέτρο κοίτα τι μας έφτιαχνε η ταβιθά κοίτα τι καλή που ήταν μας έκανε χιτώνες μας έκανε ρούχα ο Πέτρος τους βγάζει όλους έξω βγείτε όλοι έξω γονάτισε γονάτισε και προσευχήθηκε, αδελφοί, στον Ιησού Χριστό. Και στραφής προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστητη. Αυτό είπε. Τα βυθά ανάστητη. Και άνοιξε τα μάτια. Ε. Αναστήθηκε, άνοιξε τα μάτια. Τη σήκωσε και φώναξε όλους εκεί και την παρέστησε λέει ζωντανή. Ωραία αδελφοί θαύματα ε. ο Πέτρος θαύματα γίνεται διογμός. ξέρουμε αδελφοί στην πρώτη εκκλησία ο οποίος βασίλευε η Ρώδης λέει ο βασιλεύς και ήθελε να κάνει κακό ο διάβολος όταν βλέπει ευλογία θέλει να κάνει κακό, αδελφοί. Στην αρχή φαίνεται κακό να γίνεται. Αλλά πάντοτε ο Κύριος, αδελφοί, αυτό το κακό που προσπαθεί να κάνει ο διάβολος, το μετατρέπει σε ευλογία. Πώς το κάνει αυτό ο Θεός. Γιατί είναι πολύ πολύ ανώτερος από τον εχθρό της ψυχής. Γνωρίζει τα πάντα και τις κακές σκέψεις και σχέδια που κάνει ο εχθρός της ψυχής για τον άνθρωπο και αυτό το γνωρίζει. Πιάνει τον Ιάκωβο, τον αδελφό, τον αδελφό του Ιωάννη και τον εφώνευσε διαμαχέρας λέει. Τον σκότωσε με μαχαίρι και είδε ότι ήταν αρεστόν εις τους Ιουδαίους, εις τους Ιουδαίους ε? χαρήκαν οι Ιουδαίοι καλά τους έκανες καλά τον έκανες τον ερετικό. μιλάνε για κάποιον Χριστό αυτοί δεν πιστεύουν στη θρησκεία μας καλά τον έκανες α σας άρεσε ναι Ω, άμα σας αρέσει πιάστε και τον Πέτρο ποιος είναι αυτός ο που πάει μπροστά όλο και αυτά, ο Πέτρος, πιάστε τον και αυτόν. Κοίτανε λέει οι μέρες των Αζήμων, ε? έπρεπε να μείνει κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή. Τον πιάσαν, τον βάλαν στη φυλακή, προσέξτε τώρα αδελφοί, και τον βάζουνε με τέσσερις τετράδες στρατιωτών, τέσσερις, τέσσερις, δεκαέξι άτομα. Προσέξτε, Ένα, έναν Πέτρο για να τον φυλάνε. Εγίνε, εγίνε το δε υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Αυτό είναι ωραίο αδελφοι Πιάσαν τον Πέτρο. Πιάσαν τον Πέτρο. Να μαζευτούμε αδέλφια. Να μαζευτούμε για να προσευχηθούμε, να κάνουμε ολονικτία. Υπάρχει λόγος που μαζεύεται ο λαός του Θεού να προσευχηθεί όλη τη νύχτα ε, στον Κύριο. Όχι σήμερα θα κάνουμε ολονικτία. Για ποιο λόγο έτσι. Έτσι θα κάνουμε ολονικτία. Κάνουν και άλλες εκκλησίες, θα κάνουμε και εμείς. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Πιάσαν τον Πέτρο και θα τον σφάξει ο Ηρώδης τον Πέτρο. Ακατάπαυση προσευχή γινότανε. Ασταμάτητη δηλαδή. Και προσέξτε τώρα την ενέργεια του Θεού, αδελφοί. Πώς ενεργεί ο Θεός. Και αφού όλα ήταν έτοιμα και έμελε, λέει ο Ηρώδης, να παραστήσει αυτόν, να τον τελειώσει δηλαδή μπροστά στο λαό, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτο. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί. Σφάξαν τον Ιάκωβο. Τον πιάσανε. Τον φυλάνε 16 στρατιώτες. Δύο στρατιώτες είναι δίπλα του. Δίπλα του. Δεμένος με δύο αλυσίδες. Προσέξτε. Και φύλακες άλλοι είναι μπροστά από την πόρτα. Δεν δε σώζεται αυτός ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, δεν σώζεται και αντί να τρέμει από το φόβο του γιατί το πρωί που θα ξημερώσει είναι η σειρά του να τον φωνεύσει δια και αυτόν, τι κάνει, κοιμάται, γιατί κοιμάται αδελφοί, εγώ θα κοιμόμουν να. ή θα κλαίγα. Να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Να... Γιατί είχε και γυναίκα, είχε και παιδιά, είχε και πεθερά. Και, και εγώ έχω στο σπίτι πεθερά. Αφήστε με να, να, να χαιρετήσω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Κοιμάται ο Πέτρος αδελφοί. Ροχαλίζει ο Πέτρος. Ε. Γιατί το σκεφτήκαμε. Γιατί έχει πίστη. Έχει πίστη. Ξέρετε τι... Πιστεύει. Πιστεύει ένα λόγο από τον Κύριο, αδελφοί. Που το βλέπουμε στην, στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο τελευταίο κεφάλαιο. Ξέρετε τι του είχε πει ο Κύριος. Αφού όμως γεράσεις... Ο Πέτρος είναι νέος εδώ. Του λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν γεράσεις θέλεις εκτείνει. Τα σχήρα σου και άλλο θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλει. Είπε δε τούτον δεικνύον με ποιον θάνατον με να δοξάσει τον Θεόν. Ήξερε ο Πέτρο ότι εγώ θα γεράσω. Τώρα είμαι νέο. Δεν θα. Θα κάνει κάτι ο Θεό. Θα με ελευθερώσει. Σαν παιδί, ε? Σαν παιδί, αδελφοί, μπορούμε να πάρουμε τον λόγο του Θεού σαν παιδιά. Δεν θα μου αφήσει εμένα ο Χριστός. Θα γεράσω εγώ μου είπε ο Κύριος Με το στόμα του ο Ιησούς Χριστός μου είπε θα γεράσω εγώ είμαι νέος τώρα Κοιμάται Και αρχίζει αδελφή η ενέργεια του Θεού. Ξέρετε πώς μου αρέσει όταν διαβάζω. Είναι όταν πώς βλέπεις ένα έργο εκεί και στο τέλος ε, κερδίζει ο, ο ήρωας ας πούμε και χαίρεσε wow. αν και δεν βλέπουμε ταινίες και αυτά αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω και βλέπω τον Θεό αδελφοί να, ε, να ενεργεί στα παιδιά του με τέτοια δύναμη και με τέτοια εξουσία και να κάνει τέτοιες ενέργειες που δε, δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου και εγώ Κάθομαι και κλαίω, ε, ό το πρόβλημά μου, ε. το πρόβλημά μου, τι θα κάνω, δεν μπορώ αδελφέ, έχω, αδελφέ διάβασε το λόγο του Θεού να δεις εδώ τι γίνεται, ε, μη λες αυτά γίνονται και τώρα γίνονται. Ο Θεός ήταν εχθές, είναι σήμερα και θα είναι στους αιώνας ο ίδιος. Οι ενέργειες του Θεού δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζει ο Θεός, ούτε ο Χριστός. Δεν αλλάζει. Είναι ίδιος εχθές σήμερα και στους αιώνα. Η δύναμη του και το χέρι του δεν εσμικρίνθη. Είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει και ελέγχει και συντηρεί τα πάντα. Για να κάθεσαι εδώ και να αναπνέεις αυτό το ωραίο αεράκι τώρα, ο Θεός ενεργεί και μας δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα. Ο Θεός το κάνει αυτό. Πρέπει κάθε αναπνοή κανονικά να ευχαριστώ τον Κύριο. Το πρόβλημά μου. Κακομυριά. Ας το πρόβλημά σου θα ενεργήσει ο Θεός. Να πλησιάσω τον Κύριο έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει από τον Λόγο, σου μιλάει με ενύπνιο σου δείχνει όνειρα ο Θεός σου λέει παιδί μου έλα επέστρεψε θέλω να είσαι μέσα στην αγκαλιά μου θέλω να σε οδηγήσω θέλω να σε σώσω γι' αυτό ήρθα γιατί δεν με εμπιστεύεσαι λέει ο Ιησούς Χριστός ε. και όταν τον εμπιστευτείς हω, όταν τον εμπιστευτείς αδελφοί Πέφτουν οι αλυσίδες, τυφλώνονται οι στρατιώτες, ανοίγουν οι πόρτες και ελευθερώνεσαι. Ξέρετε τι έγινε εδώ αδελφοί. Ήρθε ο Χριστός, ήρθε η δύναμη του Θεού και εδώ άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και έτσι θα έρθει σε σένα, εξέφνης θα έρθει. Για να σε σώσει, για να σε ελευθερώσει από εκεί που είσαι, από το έτοιμά σου. Και φως, αδελφοί φως, φως έλαμψε εν το οικύματι. και όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι το φως. Όπου είναι ο Θεός εκεί είναι το φως και είμαστε παιδιά του φωτός και είμαστε και εμείς φως. Γιατί παίρνουμε φως από το φως που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Χτυπάει την πλευρά του, ε. Πέτρο, ξύπνα. Αδελφοί, έτσι τα λέει ο λόγος του. Έτσι γίνεται. Πέτρο, ξύπνα. Ξυπνάει ο Πέτρος. Σήκω γρήγορα, του λέει. Προσέξτε, του μιλάει. Και όταν του λέει σήκω γρήγορα πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια. Δύο του βάλαν, όχι μία. Έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του και λέει ο άγγελος πάλι περιζώστητη και υπόδεισον τα σανδάλια σου. Βάλει τη ζώνη. Βάλει και τα σανδάλια, τα παπούτσια σου. Και ο Πέτρος έκανε. Ό,τι του έλεγε το έκανε. Καλά είναι να ακούμε στη φωνή του Θεού. Βέβαια ο Πέτρος δεν ήξερε αν είναι αυτό τώρα αλήθεια ή αν βλέπει όνειρο ή αν βλέπει όραση. Και λέει προς αυτόν φόρεσε το ημάτιό σου και ακολούθημη. Βάλ τα ρούχα σου και έλα από πίσω μου. Γρήγορα βάλ τα ρούχα σου και έλα από πίσω μου. Και εξελθώ να ακολούθη αυτόν. Τον ακολουθούσε. Και δεν ήξερε λέει ότι το γινόμενο δια του αγγέλου ήταν αληθινό, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Προσέξτε, αφού δεν πέρασε πρώτη και δευτέρα φρουρά, ήρθαν στην πύλη της Σιδεράν. Πού να βγεις από εκεί, αδελφέ. Πού να oh. βγεις. Δυο αλυσίδες, 16 στρατιώτες, δύο δίπλα σου. Πρώτη, δεύτερη φρουρά, Σιδερένια πόρτα. Πού να βγεις από εκεί. Ξέρει καλά να σε, να σε δένει και να με δένει ο εχθρός της ψυχής. Ξέρει πάρα πολύ καλά να μας δένει σε πάθη, σε επιθυμίες, σε μόνιμα αμαρτήματα. Ξέρει πάρα πολύ καλά να το κάνει αυτό. Αλλά να ξέρει και να ξέρουμε ότι μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας ελευθερώσει και να πέσουν σε μια στιγμή όλα τα δεσμά αδελφοί. Όλα τα δεσμά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Κύριό μας αδελφοί. <χω> άνοιξε η πόρτα της φυλακής, μόνη της λέει. Εκεί που πηγαίνανε, άνοιξε μόνη της η πόρτα. Βγήκαν έξω και πηγαίνουν λέει ένα στενό πιο κάτω στον επόμενο δρόμο και φεύγει ο άγγελος. Τώρα είσαι εσύ, μόνος σου. Δεν τον βλέπεις τον άγγελο, δεν σε οδηγεί. Εσύ τώρα τι κάνεις. Αδελφές, ελευθέρος ο Χριστός. Με ελευθερώνει ο Χριστός, σε ελευθερώνει ο Χριστός. Τι κάνεις, πού πας. Ω, τώρα είμαι ελεύθερος, θα πάω στην αμαρτία, ε. Θα πάω να απολαύσω, θα πάω. Όχι. Όχι. Ξέρετε τι έκανε ο Πέτρο, συνήλθε λέει, συνήλθε από όλο αυτό το σοκ που είχε. Τώρα γνωρίζω λέει ότι ο κύριο απέστειλε τον άγγελο αυτού και με ελευθέρωσε εκ τη χειρό του Ηρόδου και όλη τη ελπίδο του λαού των Ιουδαίων. Αυτό σημαίνει ότι και οι Ιουδαίοι περιμένανε πώ θα το δούνε να τον σκοτώνει για να οι αδελφοί. Και η ελπίδα του αυτή λέει που περιμένανε λέει να το πάθω αυτό, θα τους απογοητεύσω και αυτούς τώρα. Ε. Και ήλθε λέει εις την οικίαν Μαρίας της Μητρός του Ιωάννου, του επανομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν οι συ, συ, συνιθρισμένη και προσευχόμενοι. Πού θα πας αδέλφε, στα αδέλφια, πού θα πας, στην εκκλησία θα πας. Όταν κάνει τέτοια θαύματα ο Θεός στη ζωή σου, πού θα πας. Θα πας στον Χριστό, θα πας στην Εκκλησία και δεν θα φύγεις ποτέ από εκεί. Ποτέ. Ποτέ. Πήγε εκεί πέρα, χτυπάει την πόρτα, την εξώπορτα, χτυπάει, χτυπάει, πρωί, πρωί. Τα αδέλφια μέσα, αλληλούια, δόξα Κύριε, τον Πέτρο Κύριε. Τον Πέτρο, τον Πέτρο, αλλά Καμιά φορά πιστεύω ότι προσεύχομαι. Πιστεύω ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό που, πισε... αυτό που προσεύχομαι. Προσέξτε το αυτό που ρωτάω. Αυτό που προσεύχεσαι. Θέλω να θεραπευτώ, θέλω να λάβω αυτό, θέλω να λάβω εκείνο. Προσεύχομαι. Το πιστεύεις ότι θα... μπορεί ο Θεός να το κάνει ή το λέμε μόνο με τα χείλη. Πολλές φορές με τα χείλη το λέμε μόνο αδελφοί. Δεν φτάνει η πίστη μας μέχρι εκεί. Και κάτι τέτοιο βλέπω και εδώ. Βεβαίως πολύ καλά κάνουν και προσεύχονται. Χτυπάει ο Πέτρος, ανοίγει μία υπηρέτρια εκεί, σα... έτσι το λέει. Πήγε να ανοίξει την πόρτα. Ποιος είναι, εγώ είμαι ο Πέτρος, άνοιξε ο Πέτρος είμαι. Α, μάνη, φωνή του Πέτρο λέει. Δεν τον άνοιξε όμως, έφυγε πάλι μέσα. Ήρθε ο Πέτρος, ήρθε ο Πέτρος. Και αντί να της πούνε, γρήγορα να πάμε, γρήγορα. Παραφρονεί τη είπαν. Τι λε, δεν ξέρει τι λε εσύ τώρα. Ποιο Πέτρο, μα γιατί προσεύχε, αδελφέ. Δεν προσεύχε ο κύριο να ελευθερώσει τον Πέτρο. Ναι, τον ελευθέρωσε. Καμιά φορά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό που ζητάμε. Τον ανοίγουν μετά. Βέβαια, χαρήκαν πάρα πολύ τα αδέλφια. Άλλοι λέγαν όμω πριν τον ανοίξουν, Άγγελο, αυτό είναι, λέει. Αυτό χτυπούσε. Ο, ο Πέτρο συνέχισε να χτυπάει, τον ανοίξανε και εξεπλάγησαν, λέει. Πώ έγινε αυτό. Ξέρανε εκεί ότι, α, ότι από εκεί δεν μπορεί να βγει. Από εκεί μέσα δεν μπορεί να βγει, αν δεν ενεργήσει ο Θεό. Και του κάνει τώρα, αφήστε τα αυτά. Του έκανε με το χέρι, λέει, ησυχάστε, Θα σας πω ακριβώς τι έγινε και τους είπε όλη την, Ό, όλο αυτό, όλη αυτή την ενέργεια του Θεού, αδελφοί. Και πρέπει να λέμε την ομολογία μας. Είναι απαραίτητο να κηρύττουμε την ομολογία μας. Αυτά τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός στη ζωή μας, ακριβώς έτσι όπως τα έκανε. Μη βάζουμε, έλεγε ένας αδελφός, σαλτσούλα, σάλτσα. Α, να πω και αυτό, να πω και αυτό. Δεν θα γίνει το έργο του Θεού έτσι. Την αλήθεια θα λέμε. Ο Θεός έκανε αυτό στη ζωή μας. Ο Θεός έτσι με ελευθέρωσε. Ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής. Έτσι λέει εδώ. Απαγγείλατε λέει ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθόν υπήγε σε άλλον τόπον λέει. Πέστε τα και στα αδέλφια. Αδελφοί, να λέμε στα αδέλφια μας ευχάριστα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σε εμά, αλλά και έχουμε ζήσει αλλά και έχουμε ακούσει από αδέλφια μας για να χαρούμε, να οικοδομηθούμε, να δυναμωθούμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα και να ενεργήσει τα πάντα στη ζωή μας. Κατεσχύθηκε ο εχθρός της ψυχής μας, αδελφοί. Ξέρετε τι έγινε εκεί στη φυλακή και τελειώνουμε. Ξέρετε τι έγινε. Αφού ξημέρωσε, λέει, ή το ταραχή ουκ ολίγη μεταξύ των στρατιωτών. Τι άρα έγινε ο Πέτρος. Χαμός. Τρέχαν. Πηγαίναν, ερχόντουσαν, βλέπανε. Καλά, πώς βγήκε αυτός. Από πού βγήκε. Φόβο. Ξέραν ότι τελειώσανε. Τρέχανε από εδώ, τρέχανε από εκεί, τίποτα. Ο Ηρώδης όταν το έμαθε, ο εχθρός της ψυχής, τους δικούς του, τους θανάτωσε. Τον ζήτησε και λέει, εάν δεν μου τον φέρετε, τους ανέκρινε, δεν το βρήκανε. Και προσέταξε, λέει, να τους θανάτωσουν. Ο θανάτωσε τους όλους αυτούς που φιλούσαν τον Πέτρο. Ε. Και κατά βάση από τις Ιουδαίες, ο Ηρώδης πήγε στην Κεσάρια και διατριβενε εκεί. Αυτή ήταν η τελευταία του βολτίτσα, έτσι το γράφω. Η τελευταία βολτίτσα που έκανε ήταν αυτή. Πήγε στην Κεσάρια, αλλά εκεί θα ήταν και το τελευταίο του. Βέβαια είναι η συνέχεια, ίσως κάποια άλλη στιγμή το δούμε, γιατί εκεί είναι και η υπερηφάνεια του που έπεσε γενόμενος λέει σκολικόβρωτος και εξεψύχησεν. Αμήν αδελφοί να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας διότι μπορεί να κάνει μεγάλα και θαυμαστά θαύματα και ενέργειες στη ζωή μας. Ο Κύριος να τοποθετήσει σωστά το λόγο που ακροαστήκαμε μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Να σηκωθούμε. και θα παρακαλούσα τον αλφό μας τον Ιωσήφ να μας φέρουν όπον του Κύριου να κλείσουμε τη συνάθρηση.